Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα μια μεγάλη και άκρο σημαντική άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Σκοπός της άσκησης ήταν να διαπιστωθεί αν το προσωπικό είναι έτοιμο να διαχειριστεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η δοκιμή του σχεδίου εκένωσης νοσοκομείων σε περίπτωση σεισμού αλλά και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαθέσιμων μέσων και πόρων, καθώς επίσης και η εξάσκηση του προσωπικού, διασφαλίζοντας έτσι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων. Η άσκηση περιλάμβανε παράλληλα συμβάντα και κινητοποίηση όλου του προσωπικού του, του ΕΚΑΔ, της πυροσβεστικής, διασωστών, του Ερυθρού Σταυρού και της αστυνομίας. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ πραγματοποίησαν άσκηση προσομοίωσης για την εκένωση του χώρου του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κύριο μέλημά τους φυσικά η διάσωση των ασθενών και η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Το σενάριο προέβλεπε. Πρώτον, εκδήλωση πυρκαγιάς στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, εισρωή καπνού στη μονάδα εντατικής θεραπείας, θράψη αλλοπινάκων και δυνητική εισρωή στα χειρουργεία. Αεροδιακομιδή 2 ασθενών μέσω ΕΚΑΒ από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ανάπτυξη υπαίθριας διαλογής στον περίβολο του νοσοκομείου. Μεταφορά 2 ασθενών με φορείο, 2 ασθενών με αμαξίδιο και 3 περιπατητικών ασθενών από το τμήμα επιγόντων περιστατικών προς την υπαίθρια διαλογή. Μεταφορά ενός χειρουργικού ασθενή από το χειρουργείο στη χειρουργική κλινική. Εκκίνωση από τμήμα επιγόντων περιστατικών, μονάδα εντατικής θεραπείας και χειρουργία περιπατητικών. Απεγκλωβισμό 2 παγιδευμένων υπαλλήλων από τα ράτσες. Το ρολόι δείχνει 5:30 το απόγευμα, όταν σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης εκδηλώνεται σεισμός που προκαλεί ζημιές. Αμέσως τίνονται σκηνές σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου για να μεταφερθούν ασθενείς από τις κλινικές που έχουν πληγεί. Ξεκινάει η διαλογή ασθενών, ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι εγκαυματίες, αλλά και οι νεογνά, των οποίων είναι πιθανόν να πρέπει να διασωληνωθεί. Την ίδια ώρα ξεσπά πυρκαγιά μέσα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και θα πρέπει να γίνει μερική εκένωση. Εργαζόμενος εγκλωβίζεται στην ταράτσα της μονάδας εντατικής θεραπείας. Βραχιονοφόρο της πυροσβεστικής σπέβδει να τον απομακρύνει, ενώ άλλος ασθενής εγκλωβίζεται στην ταράτσα των κλινικών πάνω από 5 ορόφους. Διασώστες της πυροσβεστικής πραγματοποιούν ελεύθερη καταρρίχηση και στείνουν με σκηνιά τον απαραίτητο μηχανισμό. Στη συνέχεια, με εναέρια μεταφορά, κατεβάζω στο έδαφος τον ασθενή πάνω σε ειδικό φορείο. Η άσκηση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει στο νοσοκομείο της Κέρκυρας μέχρι σήμερα. Ήταν απαιτητική και είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας. Καλησπέρα σας. Σήμερα είχαμε μία άσκηση ετοιμότητας υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Είχαμε αντιμετώπιση σεισμικών συμβάντων και πρόκληση πυρκαγιάς με το δικό μας προσωπικό, την επάρκεια του δικού μας προσωπικού. Κατορθώσαμε να αναπτύξουμε υπαίθρια διαλογή γιατί απαιτήθηκε μερική εκένωση του τμήματος επιγόντων περιστατικών και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην υπαίθρια διαλογή κατορθώσαμε και εξοπλίσαμε την υπαίθρια διαλογή και στελεχώθηκε και με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό που κατέγραφε τους ασθενείς. Αυτή η άσκηση γίνεται για να αναδείξει την ετοιμότητα του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση εκτάκτων συμβαμάτων. Πήγαμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την συνεργασία με τις φίλες δυνάμεις, γιατί απαιτήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για απεγκλωβισμό και του ΕΚΑΒ για αεροδιακομιδή σε άλλα νοσοκομεία. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλύψατε. Δοκιμάστηκαν συνεργασίες και επικίνδυνα διασωστικά σενάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι όλων των φορέων έδειξαν μεγάλο βαθμό ετοιμότητας και εκπαίδευσης. Άμεσα η υπηρεσία μας επιχείρησε με 4 οχήματα και με μια διασωστική ομάδα. Το σενάριο προέβλεπε πυρκαγιά μετά από σεισμική δόνηση στα επίγοντα και 2 εγκλωβισμένα άτομα σε διαφορετικές πτέρυγες. Στη μία ανατολική πτέρυγα, η οποία επιχείρησε το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα που διαθέτουμε, και στην δυτική πτέρυγα με ομάδα διάσωσης που έκανε εναέρια διάσωση με το φορείο το όπως είδατε προηγουμένως. Η άσκηση στέφτηκε με επιτυχία. Είμαστε φυσικά ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να διαχειριστούμε οποιοδήποτε συμβάν προκύψει σε οποιοδήποτε σημείο της Κέρκυρας. Πόσοι συμμετείχατε? Η συγκεκριμένη διάσωση. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πόσο επικίνδυνη ήταν η συγκεκριμένη διάσωση? Η άσκηση η οποία έγινε με το φορείο ήταν πάρα πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνη, και γι' αυτό το λόγο και έγινε. Γιατί θέλαμε να δοκιμάσουμε στα πιο ακραία σενάρια τι μπορεί να συμβεί. Είδαμε ότι όλα αυτά εξελίχθηκαν και σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, το τηλεφώνημα που έγινε στην πυροσβεστική και όλα. Αυτό έγινε μετά την εντολή. Ήμασταν υπό την διοίκηση του νοσοκομείου και η εντολή δόθηκε από τον νοσοκομείο, όπου ξεκινήσαν τα πυροσβεστικά οχήματα από την υπηρεσία μας. Έφτασαν στον χρόνο που όλοι είδατε και νομίζω ότι είναι απόλυτα και ικανοποιητικός και ο χρόνος αυτός. Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται, πιστεύετε, τις ασκήσεις? Πολύ συχνά πρέπει να γίνονται οι ασκήσεις. Οι ασκήσεις ετοιμότητας πρέπει να γίνονται πολύ συχνά. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι στην Κέρκυρα κάνουμε πάρα πολύ συχνά ασκήσεις και μετά την αντιπυρική περίοδο. Στο νοσοκομείο, βέβαια, τέτοια ευρεία κλίμακα άσκηση είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι αλήθεια το που λέτε. Έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό. Είχαν γίνει ξανά άλλη μια φορά πριν 4 χρόνια και τώρα έγινε η δεύτερη άσκηση που διεξάγουμε. Όσες παρατηρήσεις καταγράφηκαν από τους αρμόδιους θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της προετοιμασίας αντιμετώπισης κάθε περιστατικού. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο και ολοκληρώθηκε άσκηση ελέγχου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μερικής εκένωσης στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για να μπορέσουμε να διακριβώσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού του κάθε νοσοκομείου να ανταποκριθεί σε έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις. Όπως θυμόμαστε όλοι, τους προηγούμενους μήνες, το καλοκαίρι, χρειάζεται να εκενώσουμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης εξαιτίας πυρκαγιάς που υπήρχε σε δασική περιοχή. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλα τα νοσοκομεία της χώρας να είναι προετοιμασμένα, να λειτουργήσουν σε έναν διαφορετικό τρόπο, εάν χρειαστεί, έτσι ώστε το προσωπικό τους να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό και πέρα από αυτά τα οποία προσφέρουν σαν υπηρεσίες στην καθημερινότητα στους ασθενείς και στους τραυματίες του νοσοκομείου, να λειτουργήσουν ως ομάδες διάσωσης σε συνεργασία τόσο με το πυροσβεστικό σώμα, όσο με την ελληνική αστυνομία, όσο και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, για να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις οποιασδήποτε επιπτώσεις από οποιοδήποτε καταστροφικό γεγονός. Είστε ικανοποιημένος από αυτό που είδατε μέχρι αυτή την ώρα, από αυτά που διαπιστώσατε, έτσι, μια πρώτη εικόνα? Οι ασκήσεις γίνονται ακριβώς για να εντοπιστούν οποιαδήποτε θέματα, κενά, προβλήματα κτλ. Είμαι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή του προσωπικού και από το γεγονός ότι εφαρμόστηκαν αυτά τα οποία προβλέπονται στα σχέδια. Υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχουν υποδείξεις, οι οποίες ακριβώς θα αναδειχθούν, ώστε αν χρειαστεί να λειτουργήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην βρεθούμε προεκπλήσεων. Η άσκηση έγινε υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, ΕΚΑΒ και ΠΗ, και τη συνδρομή Φίλιων Δυνάμεων.